Τον έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα κύριε Νικολάη. Καλησπέρα Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ποια είναι η πρωτοβουλία, αναλύστε μας λίγο αυτή την κίνηση που κάνει. Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς τόσο των υπηρεσιών υγείας του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, εμείς ως πρόεδροι κοινοτήτων και όπως γνωρίζετε πριν περίπου ένα δίμηνο έχουμε συγκροτήσει ένα άτυπο δίκτυο κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας και ευελπιστούμε ότι θα ανοιχτεί. Προηγουμένως άκουσα και τον συνάδελφο από την Κοζάνη, τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο κοινοτήτων Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης προς την προσφορά αυτή έχουμε από τα έξοδα μετακίνησής μας ως πρόεδροι κοινοτήτων διαθέτουμε ένα ποσό στη διάθεση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Δεν θα τους δώσουμε χρήματα, τους έχουμε πει ποιες είναι οι ανάγκες τους για να τους προμηθεύσουμε αυτά τα εργαλεία υγείας που χρειάζονται τόσο για την προστασία τους ή και γενικότερα να διευκολύνουμε το έργο που μας παρέχουν. Καταλαβαίνετε ότι και ως μία μονάδα που είναι μέσα στο δίκτυο αυτών αναφοράς των υπηρεσιών υγείας, το Ποδοσάκιο πραγματικά έχει μεγάλες ανάγκες. Τόσο από υγειονομικό προσωπικό όσο και από υλικό της καθημερινότητας που χρειάζονται αυτές οι υπηρεσίες. Και εμείς μέσα σε αυτήν... Εγώ θα μείνω κυρίως στο μήνυμα που φεύγει με την πράξη αυτή, το κοινωνικό μήνυμα, το ξεπερνάμε το εγώ, γινόμαστε εμείς, γιατί αυτή η ιστορία, αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος όλων μας. Έτσι ακριβώς κύριε Μαυρίδη, όλες οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας γενικότερα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε την προσφορά τους. Δεν είναι προσφορά, είναι κατάθεση ψυχής, γιατί ένα μόνο να αναλογιστούμε. Εμείς καθόμαστε στις οικίες μας και δόξα τον Θεό έχουμε κάποια ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην δίνη αυτήν, ναι μεν είναι επαγγελματίες υγείας, αλλά για φανταστείτε λίγο να έρθουμε στη θέση τους. Όταν πηγαίνουν και αυτοί στο σπίτι τους μετά από την πολύωρη εργασία και την κατάθεση ψυχής, πόση ώρα πρέπει να προετοιμαστούν για να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Νομίζω την αγκαλιά την έχουμε ξεχάσει, την έχουμε λησμονήσει. Έτσι, την έχουμε λησμονήσει. Εμείς όμως έχουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμη όσο είμαστε στο σπίτι μας να προσέχουμε στις εξόδους που κάνουμε. Τελευταίες ημέρες μου ήρθανε τα μηνύματα ότι οι πολίτες μας λόγω των καλών καιρικών συνθήκων αθρώα πηγαίνουν σε σημεία όπου θα πάνε να κάνουν τον περίπατό τους, την γυμναστική τους. Έχω παρατηρήσει ότι είμαστε συνετοί. Λίγα είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία αδιαφορούν. Δεν θα πάμε εμείς στην εξαίρεση, θα πάμε στον κανόνα και ο κανόνας είναι ότι οι πολίτες τόσο της Πτολεμαΐδας και γενικότερα που ακούμε, έχουν συνετιστεί και κρατάνε μια πολύ καλή στάση. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω και δράπτω με της ευκαιρίας αυτής κύριε Μαυρίδη και να απευθύνω ένα χαιρετισμό και να ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους της πόλης Πτολεμαΐδος, αλλά να τους ζητήσω και μια ανοχή τις τελευταίες ημέρες λόγω του ότι έχουν αντικατασταθεί και πολλοί κάδοι μέσα στην πόλη, η αποκομιδή των απορριμμάτων έχει καθυστερήσει σε κάποια σημεία της πόλεως. Αυτό εδώ δεν θέλω η συμπεριφορά τους να είναι προσεκτική. Τους παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου να μην αφήνουν σκουπίδια έξω από τον κάδο. Προτιμότερο είναι να τα κρατήσουν μία μέρα στο σπίτι. Σήμερα που μίλησα εγώ με την Αντιδημαρχία και με τη Δημοτική Αρχή, θα βάλουν και νυχτερινές βάρδιες να προσέξουμε, να μην αφήνουμε, γιατί τόσο τα αδέσποτα που είναι εστία μόλυνσης, είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να το ξυπνείτε. Έξω από τον κάδο η σακούλα θα την πάρει κάποιο αδέσποτο σκυλί, θα την ανοίξει θα γίνει. Ας είμαστε και σε αυτό υπεύθυνοι ως πολίτες. Είναι ζητούμενη η υπευθυνότητά μας. Θα τους παρακαλέσω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε κύριε Νικολαίδη. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ολόψυχα καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά σε όλους και να φέρει το φως της Ανάστασης
ελπίδα και αισιοδοξία σε όλους μας. Και, να μην μας ξεφύγει, να μην μας ξεφύγει η μάχη. Ευχαριστούμε τα μέσα επικοινωνίας για αυτό το έργο που πραγματικά συμβάλλει στο να γίνουμε όλοι καλύτεροι.